Η εκδρομή στον πόντο δεν είναι ένα συνηθισμένο ταξίδι. Η συγκίνηση είναι μεγάλη όταν πατήσεις τη γη που γεννήθηκαν οι προγονείς σου. Ένας συνταξιδιώτης μας, ο Λάζαρος Χαλκίδης από τη Θεσσαλονίκη, έγινε πρωτοσέλιδη είδηση στις τουρκικές εφημερίδες όταν έπαθε καρδιακή ανακοπή λίγες ώρες μετά την επίσκεψη στο χωριό της μητέρας του. Οι Τούρκοι γιατροί που τον χειρούργησαν τον φρόντισαν με τον καλύτερο τρόπο και ο κύριος Χαλκίδης επέστρεψε σώος στην Ελλάδα. Θαλάσσα καράτενη στο νερό, στο νερό, στο νερό σκικάτενη. Θαλάσσα καράτενη στο νερό, στο νερό, στο νερό σκικάτενη. Μαύρο εντογούνται σώνα μόν την καρδιά τεμών. Μαύρο εντογούνται σώνα μόν την καρδιά τεμών. Τρέχουν σο καράτενη στε μόρφα τα ποταμιά. Πατά είναι τα πουλία και εσύ είσαι η μάνα. Πατά είναι τα πουλία και εσύ είσαι η μάνα. Είμαστε στον Πόζδεπε, στον γκρίζο λόφο πάνω από την τραπεζούντα και βλέπουμε κάτω το λιμάνι. Από αυτό το λιμάνι έφυγαν οι δικοί μας και ήρθαν πρόσφυγες στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την επίσημη ιστορία, ιδρύθηκε το 756 π.Χ., δηλαδή όπως και αν έχει είναι παλαιότερη της Ρώμης και της Κωνσταντινούπολης. Αυτοκρατορία τραπεζούντας ιδρύθηκε το 1204 με τον Αλέξιο Κομνηνό και ήταν η πρώτη πια πόλη σε σημασία στην Ανατολή, έως που καταλήφθηκε το 1461. Θαλάσσα καράτενης, την καρδί, την καρδί, την καρδί αμπίκολης. Θαλάσσα καράτενης, την καρδί, την καρδί, την καρδί αμπίκολης. Τα τέρτια μηνέ πολλά θολούντανε τα νερά. Τα τέρτια μηνέ πολλά θολούντανε τα νερά. Θαλάσσα καράτενης, πριμά πέσα στο κρατής. Αν θέλω να μάθανω εμένα, η τραπεζούντα, παρόλες τις σύγχρονες παρεμβάσεις που γίνονται σε όλες τις πόλεις του κόσμου, εξακολουθεί να είναι μια πανέμορφη πόλη. Είναι μια πόλη στην οποία θα βρούμε πάρα πολλά μνημεία του παρελθόντος, από τα οποία προκύπτει το συμπέρασμα ότι η τραπεζούντα πάντα είχε έναν αυτοκρατορικό χαρακτήρα. Πριν από τον ξεριζωμό, πριν το 1922, η τραπεζούντα είχε 50.000 περίπου κατοίκους και οι 15.000 ήταν ελληνικής καταγωγής. Αλλά η οικονομία ήταν στα χέρια των Ελλήνων, γιατί από τις 5 τράπεζες που υπήρχαν εδώ, μία υποχρεωτικά η Οθωμανική, μία η Τράπεζα Αθηνών, οι άλλες 3 τράπεζες ήταν Ελλήνων της τραπεζούντας. Του Καπαγιαννίδη, του Φωστηρόπουλου και του Θεοφύλακτου. Υπάρχουν πάμπολα μνημεία που έχουν διασωθεί πέρα από την δομή της πόλης, όπως είναι τα κάστρα των Κομνηνών. Υπάρχουν πάρα πολλά μνημεία και εκκλησίες της εποχής εκείνης, όπως είναι η Αγία Σοφία, όπως είναι ο Άγιος Ευγένιος, η Χρυσοκέφαλος, πλήθος ναών, τα οποία βέβαια τα περισσότερα έχουν μετατραπεί σε τζαμιά πλέον, πλην της Αγίας Σοφίας που λειτουργεί πλέον ως μουσείο και μπορούμε να την επισκεφθούμε. Υπάρχει το φροντιστήριο της τραπεζούντος, υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια Ελλήνων. Πού πάτε κύριε Λαζαρδρά, πού πάτε? Πάω στο πατρίδα, στην παππούση μου την πατρίδα, του χωρίων. Μου λέτε, μπροστά έλεγα να το σελί μετένα, τώρα λέει να κάρτεπε. Σε αυτό το σημείο χάσαμε τον Λάζαρο Χαλκίδη. Τον πρόδωσε η καρδιά του λίγες ώρες αργότερα. Το τι έγινε ακριβώς το μάθαμε αρκετές μέρες αργότερα όταν επέστρεψε στην Ελλάδα. Όταν έφτασα από εδώ καμιά 500 μέτρα που μακριά είδα την εκκλησία. Να λέω, αυτό είναι το χωριό μας. Με πήγε. Το καταλάβατε αμέσως. Αμέσως βέβαια, που το ήξερα.
Το είδα σε άλλες φωτογραφίες που φέραν τα παιδιά. Μόλις πήγα εκεί, ένα σπίτι δίπλα, ακριβώς ένα σπίτι ήταν δίπλα ακριβώς αυτό. Και ένα άλλο σπιτάκι ήταν πίσω, δύο γυναικούλες μέσα. Σαν να τις βλέπω με το τσεμπέρι, καθόταν μια στην καρέκλα και η άλλη κάτι έφτιανε, σκούπιζε. Τους χαιρετάω, χαιρετάνε, λέγω ένα νερό. Η γυναίκα εκείνη την ώρα δουρβάνιζε. Το ξυλάνγκ, λάγκα, κλούγκα, γκούο. Λέει ο Τούρκος αυτός, ένα αριάνι να σου δώσουμε. Λέω καλύτερο αριάνι παρά αυτό. Άμα σου πω Νίκο μου, τέτοιο αριάνι δεν θα πιω ξανά. Δεν μπορούμε να βρούμε. Τέτοιο νόστιμο. Και άμα σου πω από ένα ποτήρι, έξι ποτήρια, ντράπα. Θα πίνα κι άλλο ντράπα. Ακούστε το λέω. Λοιπόν, και λέω συγγνώμη, δεν ήξερα που έχετε και παιδιά, λέω. Δεν τα φέρα τίποτα, θα πούμε. Βγάζω και τα δίνω, ας πούμε, είναι 30 ευρώ. Λέω, άντε λέω, να πάρω κάτι. Όταν πήγα στην τραπεζούντα, φτάσαμε. Αργά. Αργά το βράδυ φτάσαμε. Με αφήνει στο ξενοδοχείο. Μέσα εκεί στη σάλα, με φάνηκε έτσι σαν ένα σύννεφο μπροστά μου, έτσι. Και δεν κατάλαβα τίποτε άλλο. Αυτό ήταν. Έπαθε ανακοπή. Υπήρχε κάποια κυρία γιατρός που ο σύζυγός της πέθανε από το ίδιο πράγμα και ήταν υποψιασμένη και ήξερε πώς να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Του έδωσε ένα υπογλώσσιο, από ό,τι μου είπαν, το βάλα να καθίσει στον καναπέ του ξενοδοχείου με ένα μαξιλάρι πίσω από το κεφάλι του και επέμενε η ίδια η κυρία να καλέσουν ασθενοφόρο. Πράγμα που ο παπάς μου το αρνιότανε, επίμονα. Αυτή όμως παρόλα αυτά ειδοποίησε το ασθενοφόρο, ξαναπαθαίνει ανακοπή μέσα στο ασθενοφόρο από ό,τι με πληροφορήσανε και βέβαια γι' αυτό και σώθηκε. Αν το πάθαινε οπουδήποτε αλλού, ίσως νταμίζωσε αυτή τη στιγμή. Ήτανε όλοι τους άψογοι. Αλλά εκείνο που μας συγκλώνησε εμένα και τη φίλη μου ήταν ο νοσοκόμος του χειρουργείου που βγήκε από το χειρουργείο για να δώσει αίμα στον παπά μου. Ένας νοσηλευτής, ο οποίος ήταν με τους χειρούργους μέσα, λέει την κόρη μου, εγώ θα δώσω αίμα, την κάνει. Λοιπόν, εγώ θα το δώσω αίμα, λέει. Και με έδωσε αίμα αυτός. Γιατί είχα την ίδια ομάδα προφανώς. Ναι. Και κάθισε και χειρούργησε χωρίς να ξεκουραστεί 19 ώρες. Ποιος Έλληνας θα το φτιάνει για έναν Τούρκο. Σε ρωτάω. Όλο αυτό που συνέβη στον πατέρα σας άλλαξε την προσωπική σας γνώμη που είχατε για τους γείτονές μας. Ναι, δεν λέω ότι τους αγαπώ και ότι εντάξει είναι αδέρφια μας, όπως λένε αυτοί και δεν το πιστεύουν. Απλά έχω αναθεωρήσει κάποια πράγματα. Δηλαδή ερχότανε κυρίες που με βλέπαν στην αυλή όταν μιλούσα με το σύζυγο ή με τα παιδιά μου, που με συμπαραστακόταν όλο το 24ωρο, ήμουν με ένα κινητό στο χέρι, ερχόταν και με παρηγορούσανε. Χωρίς να ξέρω εγώ τη γλώσσα τους, χωρίς να ξέρουν εκείνη τη δική μου γλώσσα. Είχα πάρα πολύ συμπαράσταση. Από τον τελευταίο πολίτη μέχρι τον καθηγητή της κλινικής. Και με κάναν τρία παϊπάς. Τρία παϊπάς που κάναν. Πέτυχε η επέμβαση και τώρα είστε, δόξα τω Θεώ, γερός. Δόξα τω Θεώ. Ναι, λίγο αδύναμος, έχασα περίπου 23 κιλά. Πώς θα τα πάρω εγώ. Αλλά ευτυχώς άρχισα, τώρα πήρα 2-3 κιλά πάνω. Αυτή είναι μια εφημερίδα της Τραπεζούντας. Ναι, την Τραπεζούντας. Εκεί που νοσηλευόμουν στο νοσοκομείο, και αυτός είναι ο άνθρωπος που με έδωσε το αίμα. Ο νοσοκόμος που σας έδωσε το αίμα. Ναι. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος
και είμαι πολύ πλούσιος. Πλούσιος από τι? Από εγγόνια και από δυσέγγωνα. Ο παππούς έλεγε, εγώ ας βγω από το νοσοκομείο να πάω να δω τα δυσέγγωνα μου και μετά ας πεθάνω. Πάντως δεν το μετανιώσατε που πήγατε στον πόντο. Όχι. Όχι. Και σου λέω δηλαδή, αν ήμουν πολύ καλά και γερός, πάλι ήθελα να πάω. Άιντε ας πάμε παιδιά, σε μόρφω, σε μόρφω, σε μόρφω τη θάλασσα. Άιντε ας πάμε παιδιά, σε μόρφω, σε μόρφω, σε μόρφω.